είναι τέτοιες που θα διευκολύνουν αυτή την επίσκεψη και θα φέρουν ωφέλη στη χώρα μας. Παρά το γεγονός, κύριε Υπουργέ, ότι ο κύριος Ομπάμα δεν είναι μόνο απερχόμενος πια πρόεδρος των ΗΠΑ, αλλά παραδίδει και σε μια εντελώς διαφορετική πολιτική. Εξακολουθεί να είναι πρόεδρος μέχρι το τέλος του έτους των Ηνωμένων Πολιτειών και στις Ηνωμένες Πολιτείες η εξωτερική πολιτική εκφράζεται με λίγο διαφορετικό τρόπο από ότι εδώ, όμως δεν θα ήθελα να προχωρήσω σε άλλα σχόλια, γιατί σας είπα ποιοι εκφράζουν καθαρός αυτά τα θέματα στη χώρα. Κύριε Υπουργέ, τώρα μιας και το θίξατε το θέμα, η ελληνική αστυνομία την επόμενη εβδομάδα έχει να αντιμετωπίσει πρώτον επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου, δεύτερον εορτασμό για το Πολυτεχνείο. Είναι καθόλου έτοιμα τα πράγματα? Πράγματι πολλές προκλήσεις στα θέματα ασφάλειας στον ίδιο χρόνο. Είχαμε ακριβώς μία σύσκεψη πριν από λίγο για αυτά τα ζητήματα. Πιστεύω ότι θα πάνε καλά τα πράγματα και εκτός από την αστυνομική πλευρά του θέματος, πιστεύω ότι και στην ελληνική κοινωνία, περνώντας τα χρόνια και ειδικά εφέτος, έχει γίνει αντιληπτό ότι υπάρχουν προτεραιότητες οι οποίες πρέπει να τηρηθούν και στα θέματα εξωτερικής πολιτικής και στην ησυχία και την ασφάλεια στον τόπο. Επομένως πιστεύω ότι προβλήματα δεν μπορεί να υπάρξουν, αλλά γενικά θα πάνε καλά τα πράγματα. Όταν λέτε προβλήματα, για να έρθουμε και στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εδώ και αρκετές εβδομάδες, να μιλήσουμε λίγο για το κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα για την περιοχή της Πατησίων, mm-hmm. όπου και χθες πάλι, προχθές μάλλον, είχαμε πάλι επεισόδια. Καθυστερημένη αντίδραση γράφτηκε από την πλευρά της αστυνομίας. Φαντάζομαι ότι και οι άντρες της αστυνομίας εκτελούν εντολές. Αυτό το φαινόμενο δεν έχει αντιμετωπιστεί επαρκώς, κύριε Υπουργέ, έτσι δεν είναι? Καλά, εάν αφαιρέσουμε την μονότονη εποδό της Νέας Δημοκρατίας που εδώ και 6 μήνες τουλάχιστον από την αρχή αυτής της κυβέρνησης, αλλά ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, τα θέματα του νόμου και της τάξης τα κάνει σημαία λέγοντας ψέματα και μιλώντας υποκριτικά. Γιατί ξέρετε, εδώ έχω μπροστά μου τους δείκτες εγκληματικότητας, ναι. Οι οποίοι πέφτουν κατακόρυφα και στα θέματα των ληστείων και στα θέματα των κλοπών και στα θέματα των συγκρούσεων με κάποιο ας πούμε πολιτικό περιεχόμενο. Φυσικά δεν είμαι ευχαριστημένος, δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά τα επεισόδια τα οποία γίνονται στο κέντρο της Αθήνας και προσπαθούμε να εκτονώσουμε καταστάσεις, προσπαθούμε να μειώσουμε, προσπαθούμε να καταστήλουμε πολλές φορές, αλλά ας δούμε το γενικότερο θέμα ασφάλειας και ας μην επικεντρωθούμε όπως κάνει έντεχνα η Νέα Δημοκρατία σε συγκεκριμένα περιστατικά, σε συγκεκριμένο χώρο. Γιατί αν θέλετε να μιλήσουμε και για τα εξάρχεια, στη συνέχεια πολύ ευχαρίστως. Σας ακούμε τώρα, ας μιλήσουμε για τα εξάρχεια, γιατί... Μπορώ να συνεχίσω, ωραία. Ναι, βεβαίως. Για να... Είμαι πειθαρχημένος στους κανόνες συζήτησης που βάζετε. Δεν χρειάζεται, κύριε Υπουργέ. Μπορείτε να είστε όπως θέλετε. Στην περιοχή των Εξαρχείων, μια περιοχή όπου τα προβλήματα υπήρχαν εδώ και 50 χρόνια. Κανένας δεν τολμούσε να μπει και να κάνει επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών ή για την αντιμετώπιση άλλων προβλημάτων, εκτός από περιπτώσεις καθαρού θεάτρου, καθαρού σόου που στείνονταν οι κάμερες, γίνονταν μια καθαριστική επιχείρηση της μιας ώρας και μετά από μια ώρα πάλι τέτοια προβλήματα. Εμείς προσπαθούμε να μειώσουμε τις γενεσιουργές αιτίες των προβλημάτων. Τα ναρκωτικά συνδέονταν με άλλα πράγματα, ήταν γενεσιουργός αιτία προβλημάτων, διατηρούσε τη μαφία, αυτή τη μαφία που διακινούσε τα ναρκωτικά. Χτυπήθηκε αυτή η μαφία όχι με 5 διακινητές, αλλά mm-hmm. με χτυπώντας τους εγκεφάλους αυτής της οργάνωσης. Στη συνέχεια δεν αναδείχθηκε, έγινε άλλη προσπάθεια εισόδου, μαζικής εισόδου ναρκωτικών στα Εξάρχεια, η οποία απετράπει γύρω στα 40 κιλά χασί σε 2 ταξί που συνελήφθησαν οι κάτοχοί τους. Γίνονται συνεχώς προσπάθειες ώστε αυτός ο χώρος να γίνει χώρος όχι ανομίας, αλλά χώρος πιθανόν διαλογισμού, πιθανόν ότι θέλει ο καθένας, αλλά μακριά από παραβατικότητα. Και αυτή είναι η επιδίωξή μας. Δεν είχε τολμήσει κανένας μέχρι τώρα. Και βέβαια, αν θέλετε, στη συνέχεια να προχωρήσω και για το άλλο λεγόμενο άβατο της Δυτικής Αθήνας, της Δυτικής Αττικής. Θα το πούμε, όπου εκεί υπήρξε θα το πούμε αμέσως. Άλλη... Βεβαίως, είμαστε. Προφανώς θα σας ρωτήσουμε για αυτή τη μεγάλη επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας. Πριν όμως, κύριε Υπουργέ, να είμαστε λίγο χρηστικοί για τους πολίτες. Την επόμενη εβδομάδα
Αντιλαμβάνομαι ότι το κέντρο της Αθήνας με την επίσκεψη και του Αμερικανού Προέδρου και τον εορτασμό του Πολυτεχνείου ουσιαστικά θα καλείται τους πολίτες να μην κατέβουν και πολύ στο κέντρο της Αθήνας. Σωστά. Να είμαστε χρηστικοί, όχι, θέλω λίγο. Ναι. Όχι, δεν καλώ τους πολίτες να μην κατέβουν στο κέντρο της Αθήνας. Ναι. Καλώ τους πολίτες και όλους όσους θα σκοπεύουν να διαμαρτυρηθούν μέσα στα πλαίσια που επιτρέπει η δημοκρατία μας, που επιτρέπουν οι νόμοι μας, να κάνουν ό,τι θέλουν να κάνουν μέσα σε αυτά τα πλαίσια, αλλά σεβόμενοι την ζωή των υπολείπων πολιτών, σεβόμενοι τους νόμους, σεβόμενοι τους κανόνες που υπάρχουν, και πιστεύω ότι τα πράγματα έχουν οριμάσει, όχι απόλυτα, ως ένα ορισμένο σημείο, έτσι ώστε να σεβαστούν κάποιοι τη ζωή και των υπολείπων πολιτών. Πιθανόν να γίνουν διαμαρτύριες, έχουν οργανωθεί εκδηλώσεις και πορείες από κάποιους κάποια πολιτικά κόμματα και κάποιους φορείς. Mm-hmm. Αυτά είναι στα πλαίσια της δημοκρατίας τώρα, μας τώρα, και θα το πρέπει λέτε, να συνυπάρξουν με την κανονική ζωή των πολιτών. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα διαδηλώσει εναντίον Ομπάμα? Ξέρετε κάτι? Γιατί εγώ δεν έχω ακούσει, γι' αυτό σας ρωτάω. Δεν ξέρω, ρωτήστε το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ ξέρω, κάποιο άλλο κόμμα έχει ανακοινώσει ότι θα κάνει συγκέντρωση, κάποιες άλλες ομάδες. Συλλογικότητες, ομάδες, αλλά... κινήματα. Ναι, τώρα ναι, πάμε σε αυτό που και εσείς είπατε, και είναι η μεγάλη επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας, γιατί είναι πολύ μεγάλη επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας, αυτό που ονομάστηκε η σπήρα των Ρωμά, που τελικά δεν είναι και πολύ μεγάλη σπήρα των Ρωμά, γιατί εμπλέκονται διάφοροι μέσα. Εκεί έχουμε κάτι νεότερο να μας δώσετε, κύριε Υπουργέ? Καταρχάς, ήταν μια επιχείρηση στην οποία χρησιμοποιήθηκαν γύρω στους 1000 αστυνομικούς. Αν θυμηθείτε παλιότερα, μικρότερες προσπάθειες των 4, των 5 αστυνομικών έβγαιναν στα ΜΜΕ κατευθείαν. Αυτή η επιχείρηση είχε το χαρακτηριστικό της μυστικότητας, διατηρήθηκε αυτό το χαρακτηριστικό, και μόνο όταν εγώ κάποια στιγμή βγήκα και ανακοίνωσα κάποια πράγματα έγινε γνωστό ότι σχεδόν είχε τελειώσει αυτή η επιχείρηση. Βρήκε τεράστιες ποσότητες και μεγάλες ποσότητες και χρημάτων, γύρω στο 1 εκατομμύριο ευρώ, και πάρα πολλών χρυσαφικών κοσμημάτων, και συνελήφθησαν και άτομα που διακινούσαν κοσμημάτων και ρολόγια σε διάφορες, τα κλοπημαία σε διάφορες περιοχές της Αθήνας. Αφορούσε κόσμο που ζει στη Δυτική Αττική, αλλά και άλλους. Ήταν όμως ένα χτύπημα στην εγκληματικότητα που υπάρχει στη Δυτική Αττική, όπως είχα ανακοινώσει από την εποχή των προγραμματικών δηλώσεων αυτής της κυβέρνησης. Προχωράμε, δεν μηδενίστηκε η εγκληματικότητα σε αυτή την περιοχή. Υπάρχει δρόμος αρκετός να διανυθεί, αλλά ήταν ένα σοβαρό βήμα και έδειξε, αν θέλετε, πώς η αστυνομία στο σύνολό της και όχι στηριζόμενη σε μικρές ομάδες μπορεί να ενεργήσει για την αντιμετώπιση εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνταν πανελλαδικά, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, χωρίς να γίνουν γνωστές οι επιχειρησιακές λεπτομέρειες, παρά μόνο τότε που χρειάζεται. Είναι μεγάλο το δίκτυο. Είναι μεγάλο το δίκτυο αυτό, κύριε. Παρακαλώ, είναι μεγάλο το δίκτυο αυτό, έτσι? Ναι, ναι, ναι. Μεγάλο το δίκτυο, γύρω στα 60 αυτοκίνητα. Περιμένουμε και άλλες συλλήψεις. Ναι, είναι σε εξέλιξη. Πλέον το θέμα βρίσκεται στην δικαστική πλευρά και συνεχίζει βέβαια και η αστυνομική πλευρά της έρευνες. Άρα θα έχει εξέλιξη και τις επόμενες ημέρες. Βρίσκονται συνεχώς παρακλάδια. Πριν κλείσουμε, κύριε Υπουργέ, και μια πολιτική ερώτηση, ερώτηση για την κυβέρνηση. Πριν από λίγες ημέρες είχαμε τον ανασχηματισμό. Εσείς παραμείνατε βέβαια στην θέση σας. Ωστόσο, υπήρξαν αρκετές βολές, κυρίως από την πλευρά του κυρίου Φίλη. Χθες υπήρξε και μια συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου. Απέκτησε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνηση συνολικά ένα νέο πόλο εσωκομματικής αντιπολίτευσης στο πρόσωπο του κυρίου Φίλη? Δεν νομίζω. Τις αποφάσεις του ανασχηματισμού προφανώς τις λαμβάνει ο Πρωθυπουργός, λαμβάνει υπόψη του όλες τις παραμέτρους και έτσι πρέπει να γίνεται. Ξέρετε, το θέμα του αν αυτή η κυβέρνηση αντέχει στον οριακό, ας πούμε, αριθμό βουλευτών παίζει εδώ και 2 χρόνια κοντά. Και είδατε ότι η κυβέρνηση είναι περισσότερο σταθερή από ό,τι νομίσαν ή από ό,τι ήθελαν κάποιοι. Επομένως, και προχωράει αυτή η κυβέρνηση μέσα σε
μέσα από τεράστια προβλήματα, από τεράστια κύματα, αλλά προχωράμε και νομίζω αυτό έχει γίνει αντιληπτό στον απλό πολίτη σε ό,τι αφορά τα θέματα της αρμοδιότητάς μου. Προσπαθούμε να λύσουμε προβλήματα και στρεβλώσεις τις οποίες δεν είχε αγγίξει κανένας εδώ και δεκαετίες. Κύριε Υπουργέ, ελπίζουμε η επόμενη εβδομάδα να κυλήσει ομαλά για όλους μας. Και καλή επιτυχία και καλό κουράγιο στους άντρες και στις γυναίκες ελληνικής αστυνομίας. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Λοιπόν, να περάσουμε στον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, που είναι εδώ κοντά μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Γεωργιάδη. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Να είστε καλά. Πρώτο σχόλιο. Να σχολιάσω δύο πράγματα που άκουσα. Από τον κύριο Τόσκα. Όσον αφορά την επίσκεψη του Προέδρου Ομπάμα. Εγώ προσωπικά ήμουν πάντα στη ζωή μου φιλοαμερικάνο. Θεωρώ εξαιρετικά καλό που έχει το Αμερικάνο Πρόεδρο, ακόμα και ένα απερχόμενο. Θεωρώ ακόμα καλύτερο ότι η ελληνική κοινωνία οριμάζει. Γιατί το λέω αυτό? Θέλω να υπενθυμίσω ότι την περασμένη φορά που ήταν εδώ ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Μπιλ Κλίντον, είχε καεί το σύμπαν. Είχαμε τεράστιες διαδηλώσεις εναντίον του. Είχαμε τον κύριο Αλέξη Τσίπρα στις διαδηλώσεις. Είχαμε μετά μια δίκη, αν θυμάστε, που είχαν κάνει κάποιοι αριστεροί, όπου μέσα στο δικαστήριο αυτό δικαστήριο ήταν ο κύριος Σταύρος Κοντονής, νυν υπουργός δικαιοσύνης, ο οποίος είχε προτείνει την ισόβια καταδίκη του τότε πρόεδρου της Αμερικής, του Μπιλ Κλίντον. Και τελικά δεν ίσχυσε η ισόβια καταδίκη, διότι διαφώνησε ο πρόεδρος του δικαστήριου, ο κ. Καζάκος. Αυτά τα ακούμε σήμερα και γελάμε ως λίγο γραφικά, ως λίγο αστεία.